Επιστρέψουμε εμείς εντός συνόρων στα δικά μας. Τέλος μπαίνει από τις 28 Αυγούστου στην ταλαιπωρία των πολιτών που συναλλάσσονται με το κτηματολόγιο. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα που οι πολίτες θα εκδίδουν ηλεκτρονικά αριθμό προτεραιότητας. Μάλιστα, ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε ότι λειτουργεί ήδη από τις 25 Ιουλίου η ψηφιακή υποβολή συμβολέων, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτες τις εικόνες έξω από το υποθηκοφυλακείο Αθηνών με πολίτες που, όπως θα δούμε, έρχονται ακόμα και από το προηγούμενο βράδυ για να γράψουν το όνομά τους σε λίστα για να εξυπηρετηθούν την επομένη. Η κυρία Θεοδώρα γράφει το όνομά της στη λίστα αναμονή στο κτηματολόγιο. Είναι το νούμερο 7 και ελπίζει πως σε περίπου 14 ώρες που θα ανοίξει η πόρτα στο κτηματολόγιο θα καταφέρει να εξυπηρετηθεί. Όπως εξηγεί στο Μέγκα, η ταλαιπωρία ξεκινάει από την προηγούμενη ημέρα. Ναι, ξεκινάει από τις 8, 9, 10. Έχει ξεκινήσει και από τις 3 και μία περίπτωση που είπαμε από τις 1 το μεσημέρι. Όλο το απόγευμα, όλη τη νύχτα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Και η άλλη μέρα το πρωί ξημέρωσε και η απογοήτευση είναι πάλι η ίδια. Όσο και να γράψω, κυρία μου, το αποτέλεσμα το ίδιο είναι. Η ταλαιπωρία για την υποβολή ενός φακέλου στο κτηματολόγιο Αθηνών μοιάζει με Γολγοθά για τους πολίτες. Από ποια ώρα είσαστε εδώ? Καλημέρα. Από τις 2.30 είμαστε. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι? Είναι τρίτη φορά που έρχομαι. Κάποιοι κάθονται όλο το βράδυ στην καρέκλα μπροστά από την πόρτα και άλλοι συμπληρώνουν το όνομά τους στη λίστα που έχει αναρτηθεί στον τοίχο και πηγαίνουν να κοιμηθούν στο αυτοκίνητό τους. Η ώρα είναι 6 και 10 το πρωί στην Αριστοτέλους μπροστά από το υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Οι ουρές των πολιτών έχουν αντικατασταθεί από ουρές διπλοπαρκαρισμένων αυτοκινήτων. Βρίσκονται εδώ ακόμη και από τις 9 η ώρα το βράδυ και κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους προκειμένου στις 8.30 που θα ανοίξει το υποθηκοφυλακείο να είναι από τους πρώτους που θα μπορέσουν να μπουν μέσα. Πραγματικά κάθε μέρα είναι μια εξωφρενική κατάσταση για την σημερινή πραγματικότητα. Μετά την οργή που προκάλεσαν οι τριτοκοσμικές συνθήκες με ατελείωτες ουρές και αυτοεξυπηρέτηση για τη σειρά, υπήρξε παρέμβαση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από 28 Αυγούστου, Δευτέρα 28 Αυγούστου, θα λειτουργεί μια πλατφόρμα που θα παίρνει ψηφιακά αριθμό προτεραιότητας. Άρα λοιπόν το χάος με τα χαρτάκια και αυτές τις χειρόγραφες λίστες που αναρτώνται καταργείται. Ωστόσο, στο φως ήρθε και μια εξοργιστική καταγγελία που επιβεβαιώνει πως πάντα και παντού υπάρχουν επιτίδιοι για να εκμεταλλευτούν την ανάγκη του κόσμου. Στις οποίες ουρές βέβαια βρίσκουν την ευκαιρία πάρα πολύ να πηγαίνουν, να παίρνουν νούμερα από νωρίς, να γράφουν το όνομά τους και συνέχεια να τα πουλάνε τα νούμερα. Πήραν 15 ευρώ. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσοι κάνουν αίτηση ψηφιακά θα έχουν προτεραιότητα. Ενώ και τα γραφεία θα ενισχυθούν με υπαλληλικό προσωπικό. Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και μεριμνά για την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων της.